Κάθε φορά τηρείς την υπόσχεση που δίνεις στους Έλληνες φιλάθλους. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ώρα. Έχουμε ένα χρυσό μετάλλιο. Πώς αισθάνεσαι, μας έκανες υπερήφανος, πώς ήταν ο αγώνας? Ήταν λίγο κακός αγώνας, όπως είπα. Δεν μου άρεσε. Okay, το χρυσό είναι σίγουρα καλό, αλλά σαν αγώνας και σαν επίδοση και σαν αυτά που κυνηγάω εγώ και ευχαριστία με τον αγώνα δεν ήταν, αλλά οκ. Okay. Όπως είπες εσύ, δεν έμεινες ευχαριστημένος με τα άλματά σου, τα οποία χαρακτήρισες μικρά οκτάρια. Ναι, ακριβώς. Να κρατήσω, Δεν κρατώ κάτι, κρατώ ότι η αποστολή μας ήταν πολύ καλή σαν Ελλάδα και ο Μανώλος χαρητήρια. Να πω κιόλας ότι ο Μανώλο, πρέπει να το πω αυτό, με κέρδισε, ήταν καλύτερος από μένα σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά θα πάρω εκδίκηση στον ανοιχτό το καλοκαίρι. Το που αφιέρωνες το μετάλλιο? Δεν το αφιέρωνω κάπου. Αυτό το μετάλλιο είναι σάπιο μετάλλιο, είναι χάλια. Με 8-22 δεν το αφιέρωνω πουθενά. Ο επόμενος στόχος? Ο επόμενος στόχος είναι να κάνουμε καλή προπόνηση και να κατεβούμε στον ανοιχτό, να το σπάσουμε, να κάνουμε καλούς αγώνες, ευρωπαϊκό και ολυμπιακοί αγώνες. Μίλτο, έχουμε την αίσθηση ότι δεν σε ενδιαφέρει απλά να κερδίζεις, σε ενδιαφέρει να κερδίζεις τον εαυτό σου κάθε φορά. Ναι, γι' αυτό το κάνω αυτό που κάνω και από εκεί παίρνω την ευχαρίστηση. Γι' αυτό και είμαι έτσι όταν δεν τα πάω καλά, να εξαρτήσω αν κέρδισα ή όχι. Θα μου αρέσει να έχω καλούς αντιπάλους και ίσως και ακόμα και να έχανα σε αυτόν τον αγώνα να είναι καλύτερο, γιατί θα με πείσμονε περισσότερο. Αλλά okay, και αυτό που έκανε το μετρό σαν ήττα για μένα είναι ήττα, άρα είναι πολύ καλό πιστεύω για τη συνέχεια. Τελικά σου πάει το πρωί, δεν σου πάει, γιατί χρυσό παίρνεις. Δεν είναι καλή. Δεν μου πάει. Εντάξει, άλλο να κερδίζει χρυσό με 8-20 και άλλο με 8-50. Γιατί άμα ήταν απόγευμα, θα έκανα πολύ καλή επίδοση, πιστεύω. Στο Παρίσι, ξέρουμε τώρα είναι τελικό. Απόγευμα. Ολυμπιακοί αγώνες είναι πάντα απόγευμα. Όπως θα έπρεπε να είναι. Ακούσαμε τον Πομάσκι να αφιερώνει το μετάλλιο αυτό στις οικογένειες των θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ο προμηθευτής μου, ο Πομάσκι, είναι πολύ καλός με αυτά. Το συγκινεί στα αλήθεια δηλαδή αυτό και όντως το είναι αυτό που κάνει, είναι πολύ καλούλης. Εγώ απ' την άλλη, ενώ... Πώς βγήκε? Εγώ νομίζω ότι δεν θα το αφαίρνω ποτέ έτσι το μετάλλιο μου. Δεν θέλω να δείξω κάτι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν... Δήλωση σχετικά με αυτή την αλλαγή που θέλουν να κάνουν σχετικά με τα άλματα. Θα ήθελες έτσι να μας το διευκρινίσεις? Κανένας αθλητής από αυτούς που ξέρω εγώ δεν συμφωνούσε με αυτό και με πολλά άλλα που έχουν αλλάξει. Και αυτά τα παιδιά εντωμεταξύ μιλάνε και αυτά τα παιδιά, το λένε, απλά δεν ακούγονται. Πριν να πας να κερδίσεις κάτι για να σε ακούσει κάποιος, καταλάβες. Αλλάζει ο χαρακτήρας του αγώνα, αυτό το πράγμα. Αλλάζει εντελώς το αγώνισμα, ναι.